Γιάννη, σε ευχαριστώ πάρα πολύ για μια ακόμη φορά που είσαι εδώ στο Δελτίο. Θέλω να ξεκινήσουμε από το ομόλογο όμως, αν δεν έχεις αντίρρηση. Ναι, καλησπέρα Γιώργο, καλησπέρα και σε όλους τους τηλεθεατές. Καλησπέρα, καλησπέρα. Πριν αναφερθώ αναλυτικότερα στο συγκεκριμένο ομόλογο, ναι, θα ήθελα να πω ότι είναι στρατηγικό λάθος για μια χώρα να δανείζεται. Πολύ δε περισσότερο για την Ελλάδα, βέβαια, η οποία δανείζεται για να εξοφλήσει ένα ψεύτικο χρέος που κατά κύριο λόγο μας επέβαλαν οι Γερμανοί, οι υποτιθέμενοι εταίροι μας, με τη βοήθεια φυσικά και ολόκληρου του εγχώριου πολιτικού συστήματος που μας κυβερνά τα τελευταία 45 χρόνια. Ναι. Χαρακτηριστικά, Γιώργο, να θυμίσω ότι οι πρόγονοί μας ήταν κάθετα ενάντια στον δανεισμό. Και μάλιστα είναι χαρακτηριστική η ρίση του Μενάνδρου «Τα δάνεια δούλους τους ελεύθερους ποιή». Αλλά και του Πλουτάρχου, ο οποίος είχε πει «Το να δανείζεται κάποιος αποτελεί πράξη εσχάτης αφροσύνης και μαθακότητας». Φαίνεται όμως, Γιώργο, ότι εμείς οι νεότεροι απόγονοί τους όχι μόνο δεν τους ακούμε, αλλά οδηγούμαστε όλο ταχώς σε καταστροφή. Όλοι οι υδρόγειος δεν τους ακούει. Ναι, από ό,τι φαίνεται έτσι είναι. Εμείς όμως είμαστε ακόμη χειρότερα, διότι εμείς είμαστε οι άμεσοι απογονοί τους. Ναι, ναι, και σωστά. Να επανέλθω τώρα στο χθεσινό ομόλογο. Ναι, ναι. Καταρχήν, το ομόλογο αυτό αφορούσε ένα μικρό ποσό, 2,5 δισεκατομμυρίων ευρώ, που είναι πολύ εύκολο να καλυφθεί. Μάλιστα. Για λόγους προφανώς πολιτικής προπαγάνδας, η κυβέρνηση χρησιμοποίησε ένα οικονομικό τρίκ με το να μην ορίσει εκ των προτέρων το ύψος της έκδοσης. Αυτό έδωσε την ευκαιρία σε όλους να κάνουν προσφορές, ακόμη και με πολύ υψηλά επιτόκια. Ναι. Οπότε στο σύνολό της προσφορές έφτασαν περίπου στα 10 δις ευρώ, που είναι πιο εντυπωσιακό νούμερο, πιο πιασάρικο. Μάλιστα. Στη συνέχεια, βέβαια, οι ακριβές προσφορές αποκλείστηκαν, αφού προηγουμένως όμως είχε δημιουργηθεί η εικόνα της υπερκάλυψης. Εξού και η προπαγάνδα που προανέφερα. Μάλιστα. Δεύτερον, το επιτόκιο του συγκεκριμένου ομολόγου είναι υπερβολικά υψηλότερο σε σχέση με τα επιτόκια που έχουν αυτή την περίοδο άλλες χώρες που επίσης αντιμετωπίζουν οικονομική κρίση. Για να γίνει αυτό κατανοητό στους τηλεθεατές, για το χθεσινό πενταετές ομόλογο της Ελλάδος το επιτόκιο είναι 3,45%. Ενώ για το αντίστοιχο της Κύπρου είναι 0,77%. Της Πορτογαλίας 0,33%, ναι, και της Ιρλανδίας 0,096%. Εγώ θέλω, για να είμαστε δίκαιοι εμείς, γιατί έχω δει αυτούς τους συσχετισμούς και από άλλους συναδέλφους σου, θέλω να μου πεις, εάν έχεις πρόχειρο, με τι επιτόκιο βγήκε για πρώτη φορά μετά το τέλος των μνημονίων μια χώρα στις αγορές. Γιατί η Ελλάδα, γιατί η Ελλάδα βγαίνει τώρα για πρώτη φορά. Ναι, εξαρτάται. Έχουν... Δεν μπορούμε να απομονώσουμε... Τα μνημόνια στις προηγούμενες χώρες έχουν κλείσει εδώ και 1-2-3 χρόνια. Κοίταξε, υπάρχει διαφορά. Πριν 3 χρόνια η οικονομική κατάσταση ήταν διαφορετική. Τα επιτόκια, για παράδειγμα, στη Γερμανία ήταν διαφορετικά. Σήμερα είναι αρνητικά. Σήμερα, λοιπόν, που βλέπουμε ότι στις περισσότερες χώρες τα επιτόκια είναι αρνητικά στην ουσία, άρα οι επενδυτές απλά προσπαθούν να διασφαλίσουν την αξία των χρημάτων τους, δεν μπορούν να ισχύουν οι όροι που ήταν πριν από λίγα χρόνια. Σωστά. Πριν από λίγα χρόνια ήταν συνολικά υψηλότερα, αλλά για όλους. Σήμερα, λοιπόν, πρέπει να συγκρίνουμε τη χώρα μας με χώρες που έχουν προβλήματα οικονομικά. Γι' αυτό και ανέφερα την Κύπρο, την Πορτογαλία και την Ιρλανδία. Σωστά. Αυτές οι χώρες είναι το μέτρο σύγκρισης. Εγώ δεν χρησιμοποίησα τη Γερμανία ως μέτρο σύγκρισης, ούτε την Ολλανδία ή, ξέρω εγώ, τις ΗΠΑ. Και νομίζω, Γιάννη, ότι την προηγούμενη εβδομάδα, μάλιστα, η Ιρλανδία δανείστηκε με αρνητικό. Ναι. Εγώ δεν πηγαίνω στις λεπτομέρειες, γιατί εξαρτάται κάθε φορά ποιο είναι το επιτυχόμενο για κάθε χώρα. Εγώ βλέπω αυτό το οποίο είναι ξεκάθαρο σε επίπεδο σύγκρισης. Ωραία. Το μήνυμα, Γιάννη, το μήνυμα για την ελληνική οικονομία. Ένα, εντάξει, υπάρχει κάτι άλλο σημαντικό. Παρακαλώ. Δεν το έχουν ακουμπήσει όμως, ναι, οι συνάδελφοι. Ναι, ναι. Το ομόλογο αυτό εκδόθηκε με το απεχθές για την Ελλάδα αγγλικό δίκαιο. Τι να σχολιάσουμε όμως, Γιώργο, εδώ, όταν η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, αντί να χρησιμοποιεί το ευρωπαϊκό δίκαιο, χρησιμοποιεί το δίκαιο μιας χώρας που πλέον δεν συμμετέχει στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ναι. Γιατί δεν χρησιμοποίησαν το ευρωπαϊκό δίκαιο και χρησιμοποίησαν το αγγλικό? Γιατί πάρα πολύ απλά διασφαλίζονται απόλυτα οι δανειστές σε βάρος του δανειζόμενου. Να, λοιπόν, γιατί έσπευσαν οι δανειστές να δώσουν χρήματα. Γιατί το αγγλικό δίκαιο έχει περισσότερες δεσμεύσεις για αυτόν που δανείζει. Βέβαια. Είναι γκαραντή ότι ουσιαστικά τον πιάνει από το λαιμό των άλλων. Έτσι. Έτσι. Αυτό, λοιπόν, δεν το είπαν στις ειδήσεις, στα μεγάλα κανάλια και οι υπόλοιποι, έτσι.
Γι' αυτό και πήγε και η προσφορά στα 10 δις, έτσι. Ναι, και βέβαια ξαναλέω, θα μπορούσε να μην έχει φτάσει στα 10 δις. Εάν εξ αρχής μιλούσαν ότι είναι 2,5 δισεκατομμύρια το επιθυμητό. Υπήρξε δηλαδή ένα τρίκ προπαγανδιστικό, επικοινωνιακό. Πάλι το επιτόκιο ήταν υψηλό. Βεβαίως είναι υψηλό το επιτόκιο. Αυτό είναι άλλη ιστορία. Αλλά θέλω να πω ότι αυτή η προσφορά, η οποία ήταν τετραπλάσια... Πάμε στην ουσία, Γιάννη, πάμε στην ουσία. Χρησιμοποιήθηκε για προεκλογικούς λόγους η έξοδος στις αγορές. 100%. Έτσι όπως έγινε, 100%. Εκτιμάς δηλαδή ότι με αυτή την κίνηση πλησιάζουν οι εκλογές? Οι εκλογές είναι κάτι το οποίο εξαρτάται μάλλον από πολλές ακόμη παραμέτρους, αλλά βεβαίως έχει ήδη ξεκινήσει ο προεκλογικός αγώνας. Μην ξεχνάμε ότι έτσι κι αλλιώς το Μάιο έχουμε τις ευρωεκλογές. Οπότε εκεί θα φανεί και σε μεγάλο βαθμό η δύναμη του κάθε κόμμα. Οι οποίες ήδη έχουν πάρει εθνικό χαρακτήρα, έτσι όπως εξελίσσεται η προεκλογική περίοδος. Σαφέστατα. Αν λοιπόν δεν προηγηθούν οι εθνικές εκλογές ή δεν γίνουν την ίδια περίοδο με τις ευρωεκλογές, είναι προφανές ότι από τώρα το κάθε κόμμα και ιδιαίτερα η κυβέρνηση προσπαθεί να δημιουργήσει το κατάλληλο κλίμα για να μεγιστοποιήσει τα εκλογικά της ωφέλη. Πάμε τώρα να μας εξηγήσεις. Τα οποία όμως δεν εξαρτώνται μόνο από την οικονομία. Μην ξεχνάμε ότι πρόσφατα είχαμε και την τεράστια αντιπαράθεση στα εθνικά θέματα, στο εθνικό θέμα. Σωστά, σωστά. Πάμε τώρα λίγο να μας εξηγήσεις για ποιο λόγο κάποιοι, πιθανότατα και εσύ θες να το υποστηρίξεις έτσι, δεν βλέπουν με καλό μάτι την αύξηση του κατώτατου και την κατάργηση του υποκατώτατου. Γιατί κάποιος διαμαρτύρεται όταν έχεις αυξήσει το μισθό? Να ξεκινήσω λέγοντας ότι εγώ βλέπω με καλό μάτι την αύξηση στο εισόδημα των εργαζομένων. Όλοι το βλέπουν. Προσοχή, αυτό. Προσοχή. Αρκεί να μην έχει παγίδες. Ένα λεπτάκι να το διευθυνήσω. Αύξηση στο εισόδημα, σε αυτό που θα πάρει στα χέρια του. Όχι μόνο στους ονομαστικούς μισθούς. Λοιπόν, να εξηγήσω. Η συγκεκριμένη εξαγγελία για το 11% στο βασικό μισθό, κατά την άποψή μου, είναι προεκλογικό πυροτέχνημα. Έτσι. Και αυτό διότι έτσι κι αλλιώς είναι ήδη προγραμματισμένη η μείωση του αφορολογητού ορίου από την 1η Ιανουαρίου 2020. Που το σβήνει. Οπότε το καθαρό όφελος για όσους αμείβονται με τον κατώτατο μισθό σε ετήσια βάση θα είναι μόλις 166 ευρώ ή 13,8 ευρώ το μήνα ή 55 λεπτά την ημέρα. Αυτό είναι αρπηρική. Εκτός αν δεν εφαρμοστεί το μέτρο. Μετά εκτός δεν κάνουμε οικονομία. Σωστό. Η οικονομία δεν μπορεί να λειτουργεί με τέτοιες υποθέσεις. Εγώ ξέρω ότι σήμερα υπάρχει ψηφισμένη συγκεκριμένος νόμος, ψηφισμένος συγκεκριμένη διάταξη που λέει 1η-1η-2020 έχουμε μείωση του αφορολογήτου. Αν το αλλάξουν, εδώ είμαστε να το συζητήσουμε. Μάλιστα. Εν τω μεταξύ όμως υπάρχει και κάτι άλλο. Και θα σου πω πού είμαι αντίθετος. Έχοντας και την ειδική γνώση και εμπειρία στα θέματα της ανάπτυξης, όταν θέλουμε να έχουμε αυξήσεις στο εισόδημα, επαναλαμβάνω, των εργαζομένων, πρέπει να τηρούνται κάποιοι κανόνες. Η αύξηση στο διαθέσιμο εισόδημα των εργαζομένων έχει να κάνει όχι μόνο με τα χρήματα που θα λάβουν από την επιχείρηση στην οποία εργάζονται, αλλά και από τι πρόκειται να πληρώσουν στη συνέχεια αυτοί για φόρους. Είτε άμεσους φόρους αναλογικούς με το εισόδημα, είτε έμεσους οριζόντιους φόρους όπως είναι ο ΦΠΑ κλπ. Έρχομαι λοιπόν εδώ τώρα να πω ότι σε μια έθραυστη και δοκιμαζόμενη οικονομία όπως είναι η δική μας, στην οποία οι επιχειρήσεις αντιμετωπίζουν υψηλότατο κόστος καυσίμων, φόρων, εισφορών κλπ. Ακόμη και μια μικρή επιβάρυνση στο κόστος των μισθών μπορεί, ενδεχομένως, να οδηγήσει σε εξαιρετικά αρνητικά αποτελέσματα. Και αυτό το λέω διότι υπό φυσιολογικές συνθήκες θα ήταν προτιμότερο, αντί να έχουμε μια επικοινωνιακά έτσι πιο πιασάρικη αύξηση στο 11%, θα ήταν προτιμότερη μια σταδιακή αύξηση 2-3% ανατρίμηνο, ώστε να ελαχιστοποιηθούν οι τυχόν κραδασμοί. Μάλιστα. Για να γίνει πιο κατανοητό αυτό, εάν μια επιχείρηση δεν αντέχει αυτή την αύξηση του 11,5% μια και έξω, υπάρχει σοβαρό ενδεχόμενο να προχωρήσει στην απόλυση του 10% των εργαζομένων. Να διώξει κόσμο. Ακριβώς. Ή να αλλάξει αυτό τη μορφή εργασίας. Αυτό είναι το τελευταίο. Άρα λοιπόν, για μια ακόμη φορά βλέπουμε ότι δυστυχώς η κομματική σκοπιμότητα, τα ψηφουλάκια,
υπερισχύουν της λογικής, των στρατηγικών σχεδιασμών και όλων των υπολείπων που θα έπρεπε να έχουμε σαν σοβαρό κράτος και βέβαια με ένα σοβαρό πολιτικό σύστημα. Έτσι. Όλοι κοιτούν πώς θα αρπάξουν ψήφους με πυροτεχνήματα. Όλοι. Τώρα και που βέβαια τώρα που αναφέρθηκες και σε ψήφους, θέλω να μου σχολιάσεις, σε παρακαλώ πολύ, αυτό που συνέβη στη Βουλή, ότι πέρασαν νομοσχέδιο με... όχι τους απαραίτητους ψήφους. Δηλαδή πάμε σε κυβέρνηση μειοψηφίας από εδώ και πέρα. Καταρχήν το σημαντικότερο είναι, ναι βέβαια, το σημαντικότερο είναι ότι πέρασαν την συμφωνία των Πρεσπών με τρόπο ο οποίος ήταν απαράδεκτος για μια χώρα που θέλει να ισχυρίζεται ότι έχει δημοκρατικό πολίτευμα. Δεν υπάρχει δημοκρατία, διότι δεν μπορεί η δημοκρατία να είναι η γνώμη, η άποψη των ολίγων κοινοβουλευτικών εκπροσώπων που εύκολα η γνώμη τους μεταβάλλεται. Δημοκρατία σημαίνει πάντα απ' όλα να έχουμε καλώς εννοούμενη λαϊκή κυριαρχία. Η γνώμη της πλειοψηφίας πρέπει να ακούγεται. Στο συγκεκριμένο λοιπόν θέμα των Πρεσπών, η μέγιστη πλειοψηφία του ελληνικού λαού ξεκάθαρα είχε δώσει ένα όχι, το οποίο για πολλή φορά πήρε ο ΣΥΡΙΖΑ, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ και δεν έκανε ναι. Άρα λοιπόν εδώ έχουμε κατάκριση εξουσίας. Ναι. Έτσι. Και αυτό είναι πολύ σημαντικό και περιγράφεται ως μία πράξη με οδυνηρές συνέπειες στο άρθρο 120 του Συντάγματος, παράγραφος 3. Μάλιστα. Έχουμε σφετερισμό εξουσίας. Όταν ο λαός λέει κάτι και μια κυβέρνηση κάνει το αντίθετο, κανείς πρωθυπουργός δεν έχει το δικαίωμα, Γιώργο, να ισχυριστεί ότι αυτός είναι ο Θεός, ο ικανός, ο ειδικός, αυτός ο οποίος είναι σε θέση να αποφασίσει για μας χωρίς εμάς. Τότε δεν είμαστε σε δημοκρατία, είμαστε σε τυραννία. Σε δικτατορία του ενός. Okay. Αν είναι έτσι, να το καταλάβουμε. Να αλλάξουμε και τους τίτλους, να γράφουμε Ελλάς, κοινοβουλευτική δικτατορία ή κοινοβουλευτική ολιγαρχία. Ας το πούμε όπως θέλουμε. Πάντως, κοινοβουλευτική δημοκρατία δεν είμαστε. Με βάση, επαναλαμβάνω, αυτά που συμβαίνουν από τις εκάστοτες κυβερνήσεις. Όχι μόνο τη σημερινή, μην ξεχάμε και τους προηγούμενους. Μόνοι τους αποφάσισαν για να βάλουν μνημόνια. Δεν ρώτησαν τον ελληνικό λαό. Τη μία φορά, Γιώργο, που το ρώτησαν για τα μνημόνια, ο ελληνικός λαός είπε όχι, με οποιοδήποτε κόστος. Το 2015 με το δημοψήφισμα. Το πήρε η τότε κυβέρνηση και το έκανε ναι. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες. Καταλαβαίνω πάρα πολύ καλά τι λες και ξέρω πάρα πολύ καλά και τις θέσεις σου για την ψήφιση αυτής της συμφωνίας, η οποία πλέον δίνει πολλά όπλα στο γειτονικό κράτος να κάνει το δικό του πολιτικό παιχνίδι και στα μεγάλα όργανα πλέον, είτε λέγεται Ευρωπαϊκή Ένωση αυτό, είτε λέγεται ΝΑΤΟ. Ένα τελευταίο σχόλιο για να κλείσουμε. Ναι. Να σου πω κάτι από την πλευρά μου. Παρακαλώ. Παρακαλώ να ζήσω τη στιγμή που θα βγουν νέοι πολιτικοί, οι οποίοι θα πούν είμαι έτοιμος, να πει ο καθένας, να θυσιάσω τη ζωή μου για αυτή την πατρίδα. Δεν με νοιάζει ποιες θα είναι οι συνέπειες, εγώ θα κάνω το καλό της πατρίδας μου. Δεν με νοιάζει τι λένε τα αφεντικά, δεν με νοιάζει τι λένε οι ξένοι ή οι εχώροι οι οποίοι παίρνουν τις αποφάσεις ερήμη του ελληνικού λαού. Εγώ θα δώσω τη ζωή μου για αυτή την πατρίδα, για αυτή την κοινωνία, για αυτό το λαό. Ποιος από όλους αυτούς που βγαίνουν πολιτικοί, τους επαγγελματίες, τα τζάκια, τα πολιτικά που τρέχουν όλοι, ποιος θα πάρει τα πιο πολλά χρήματα στη Βουλή με τους διάφορους τρόπους, άμεσα ή έμεσα, ποιος από όλους αυτούς θα έδινε τη ζωή του για την πατρίδα μας? Δεν μπορώ να το αμφισβητήσω αυτό που λες, διότι έτσι παρουσιάζονται. Εγώ όμως το έχω πει πάρα πολλές φορές και πιστεύω ότι σε αυτή την κουβέντα που κάνουμε τεράστια ευθύνη έχει ο τρόπος που αποφασίζει μέσα στην κάλπη ο ελληνικός λαός. Ναι, τον οποίο όμως ελληνικό λαό φροντίζουν κάποιοι έντεχνα με όλα τα μέσα προπαγάνδας που διαθέτουν. Εντάξει, τώρα μετά από όλα αυτά που έχει περάσει, μετά από όλα αυτά που έχει περάσει ο ελληνικός λαός, νομίζω ότι πλέον δεν μπορούν να τον κοροϊδέψουν πολύ εύκολα. Όχι, όχι. Και επειδή, αυτό το έχουμε ξαναπεί. Και επειδή υπάρχει και το διαδίκτυο πλέον που δεν είσαι στρατιωτάκι πίσω από την κάθε τηλεόραση, μπορείς να διαβάσεις, να μάθεις, να ζητήσεις από κάποιον να αντλήσει πληροφορίες, οι δικαιολογίες πρέπει να τελειώσουν από εδώ και πέρα. Γιατί όσο έχει δικαιολογία ο άλλος για αυτό που κάνει, μπορεί να συνεχίσει να το κάνει. Έχεις απόλυτο δίκιο, Γιώργο. Η γνώμη μου είναι, και αυτό φαίνεται και μέσα από τις δημοσκοπήσεις, όπως για παράδειγμα στο Ευρωβαρόμετρο
δηλαδή τη δημοσκόπηση της Ευρωπαϊκής Ενώσεως για το 2018, όπου δεσαφήνει οι Έλληνες πολίτες λένε σε ποσοστό 72% ότι δεν λειτουργεί η δημοκρατία στην Ελλάδα και ένα ποσοστό 59% θέλει να υπάρξουν εξελίξεις πολιτικές. Επίσης θα προσθέσω, για να κλείσουμε, ότι καλό θα ήταν να ασχολούνται πλέον οι πολίτες με την πολιτική, γιατί όσο δεν ασχολούνται οι πολίτες με την πολιτική, αφήνουν την πολιτική σε ανθρώπους που καθορίζουν το μέλλον τους χωρίς να έχουν ιδέα για το τι πράττουν. Νομίζω ότι ο κόσμος θα ανταποκριθεί θετικά με το που θα βγει ένα οποιοδήποτε νέο κόμμα και θα προτείνει αλλαγή του πολιτιακού συστήματος, το οποίο αξίζει τον κόπο κάποια στιγμή να το συζητήσουμε ευρύτερα σε μια επόμενη εκπομπή.